Είμαστε πολύ ανήσυχοι. Πολύ ανήσυχοι εμείς του τουρισμού, διότι δυστυχώς από εκεί που περιμέναμε να έχουμε μία διορθωτική σεζόν σε σχέση με το 20, δυστυχώς αυτό δεν διαφαίνεται. Κρούν όχι μόνο καμπανάκι κινδύνου αλλά διαστόματος. Πέπης Μπυρλυράκη απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση στους πολίτες του Ρεθύμνου να σπεύσουν στα εμβολιαστικά κέντρα, έχοντας στο μυαλό τους δύο βασικά πράγματα. Πρωτίστως την υγεία τους και αμέσως μετά την οικονομία του τόπου τους που κατά κύριο λόγο βασίζεται στον τουρισμό, ο οποίος και αποτελεί μια από τις βασικές πηγές εισοδήματος για χιλιάδες ρεθυμιώτες. Το μεσημέρι, με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Τουρισμού του Μητροπολιτικού Δήμου του Ρεθύμνου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κάθισαν σε στρογγυλό τραπέζι για να συζητήσουν την εξέλιξη της πανδημίας και τη νέα εκστρατεία ευαισθητοποίηση των ρεθμιωτών που ξεκινά ο Δήμος για να χτιστεί το δυνατόν συντομότερα το τείχος της ανοσίας στο νομό. Ο Δήμος μας ξεκινά μια πιο επιθετική πολιτική στην ενημέρωση αλλά και στον εμβολιασμό των συμπολιτών μας. Όπως θα πει και θα ανακοινωθεί και από το Δήμο επίσημα, ξεκινάνε κλιμάκια να κατεβαίνουν στο Ρέθυμνο για να πηγαίνουμε στο χώρο των μεγάλων ομάδων πολιτών για να εμβολιάζουμε με όσο περισσότερη διευκόλυνση γίνεται τους πολίτες που δεν μπορούν να έρθουν εύκολα στο κέντρο. Το γεγονός ότι ο νομός Ρεθύμνου βρίσκεται εδώ και μήνες στην τελευταία θέση σε παγκρίτιο επίπεδο σε ποσοστά εμβολιασμού δεν αφήνει αμέτωχους τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ακόμη και τα social media βάζουν στο παιχνίδι και τους πολιτιστικούς συλλόγους του νομού, ώστε από κοινού να επικοινωνήσουν τα ωφέλη του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Για να μπορέσουμε να δώσουμε το μέγεθος της επικινδυνότητας, εάν δεν εμβολιαστούμε, το τι μπορεί να κοστίσει αυτό στις κοινωνίες μας, πρώτα απ' όλα την υγεία μας, αλλά και στην οικονομική αλυσίδα του τόπου μας, κάτι το οποίο για μας είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα φέτος, για δεύτερη τουριστική σεζόν με αυτή την ύφεση και με αυτές τις ακυρώσεις. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ιούνιος ήταν τελικά ένας μήνας χαμένος για τον τουρισμό, ενώ ο Ιούλιος είναι εξαιρετικά επίφοβος. Όσο πιο πίσω πάμε για να ξεκινήσει η σωστή ροή των αφίξεων στη χώρα μας και στον τόπο μας, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να καταστραφούν επιχειρήσεις και να έχουμε αυτό που όλοι φοβόμαστε, δηλαδή μία προσθετικά αυξανόμενη ύφεση της οικονομίας, του τόπου, τοπικής, αλλά και φυσικά όλης της Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές, η έκκληση του Δήμου, ακόμα και προς τα σώματα ασφαλείας, αλλά και τους επιχειρηματίες του τουρισμού, είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και αυστηρότητα στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων, ώστε να διαφυλαχθεί η περσινή καλή ταυτότητα του νομού και της Κρήτης ως πράσινος προορισμός. Και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το πορτοκαλί και το κόκκινο, το οποίο θα είναι μια καταστροφική δυσφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά το άμεσο και το μεσοπρόθεσμο μέλλον.